Μιλάμε τώρα για την κρατική τηλεόραση. Χθες μίλησα με τον κύριο Γιάννη Τζανετά, που θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, που μιλήσαμε για την εκπομπή Το Εξιστορήν και Ιστορήν. Ναι. Κάναμε ένα λάθος. Είπαμε ότι η εκπομπή συγκεκριμένη, η οποία κάνει τηλεθέαση 0,9%, κοστίζει 10.090 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Τζανετάκος, δεν ξέρω αν μπορούμε να το. Να την αφήσουμε εδώ πέρα, να ξεκινάω και να εξηγώ. Ο κύριος Τζανετάκος τηλεφώνησε λοιπόν μαζί μου και μου είπε ότι κύριε Γκούμα, κάνετε λάθος. Η εκπομπή μου δεν κάνει 10.090 ευρώ. Κάνει 9.234 συν το ΦΠΑ, που με πρόχειρους υπολογισμούς κάνει 10.990 ευρώ. Μάλιστα. Άρα έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη, κάνει 900 ευρώ περισσότερα η εκπομπή του. Okay. Η αμοιβή του κύριου Τζανετάκου για μια εκπομπή που κάνει τηλεθέαση 0,9% είναι 2.500 ευρώ το επεισόδιο, επί 4 είναι 10.000 ευρώ. Και αυτή η εκπομπή έχει ξεκινήσει, όπως μας λέει και ο ίδιος, με μια υπογραφή που έγινε στις 13 του 2006. Mm-hmm. Συνεπώς προβάλλεται 4 χρόνια, όπως σύμφωνα με τα λεγόμενά του και χαρτί που μου έχει στείλει, με μια τηλεθέαση η οποία, όπως μου είπε και ο ίδιος, παλιότερα ήταν 3%, αλλά επειδή άλλαξαν την ώρα στην ΕΡΤ και δεν φέρθηκαν σωστά συγκεκριμένη εκπομπή, έπεσε στο 0,9. Και κάτι άλλο για τον κύριο Τζανετάκο, τον οποίο το σέβομαι. Λέω ότι ο κύριο Τζανετάκο, επειδή αναφέρθηκα και είπε ότι κάποια σημεία ότι μπορεί να είναι κάποια πράγματα ανιστόρητα, τέλος πάντων κάποιοι άλλοι να έχουν διαφορετική άποψη. Λέω ο κύριο Τζανετάκο διαθέτει παιδεία, καλλιέργεια, ιστορία, εντιμότητα και επαγγελματικό ήθος. Αυτά νομίζω το κρίνει ο καθένας ο τηλεθεατής. Και όποιο διαθέτει ιστορία στον χώρο του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάζει εκπομπή για την ιστορία. Γιατί και εγώ έκανα ρεπορτάζ. Για τη Βαρβάκιο δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάζουμε μια εκπομπή για τους κρεατέμπορους, ούτε για την κρεατάγορα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Αυτό είναι. Αν θίχνει ο κύριος Τζανετάκος, νομίζω ότι κάναμε.